6 μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει. Πάμε στη Νέα Υόρκη και στον ανταποκριτή του ΣΥΓΜΑ Δημήτρη Φιλιππίδη. Δημήτρη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Πέτρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ όπου τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε και έλαβε χώρα ένα θρίλερ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αναδιάρθρωση της συνεργατικής δύναμης, όπως επίσης και τις στενές συνομιλίες και τον παράζ διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Μεγάλης Βρετανίας. Σήμερα το πρωί ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ΝΟΗΕ, πήγε και είδε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και βεβαίως έδωσε την έγκριση για την ανανέωση της εντολής της δύναμης. Ανάμεσα σε άλλα, το ψήφισμα επαναβεβαιώνει τους όρους εντολής της δύναμης, όπως αυτές καθορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαιρετίζει ουσιαστικά τον διορισμό της ειδικής συμβούλου του Γενικού Γραμματέα κυρίας Γιάννη Χολούτε, ενώ πρέπει να πούμε ότι καλεί όλους, όπως αποφευχθούν ενέργειες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις προοπτικές της διαπραγμάτευσης, και βέβαια στο κρίσιμο κομμάτι το ψήφισμα καλεί ο Γενικός Γραμματέας να υποβάλει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκκληση καλών υπηρεσιών σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Είναι αυτό που λέγαμε για την ενδιάμεση έκθεση, η οποία ουσιαστικά τελικά πέρασε μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, υπάρχουν αναφορές σε θέματα τεχνικών επιτροπών, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνη και καλεί το ψήφισμα για ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας, των πολιτών και της νεολαίας, ούτως ώστε η διαπραγμάτευση να μπει σε σωστή τροχιά. Πέτρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.